Παρά το μικρό της μέγεθος, η Σκιάθος έχει πάνω από 50 εκκλησίες και μοναστήρια. Αυτό μαρτυρά ότι οι κάτοικοι ήταν και εξακολουθούν να είναι πολύ θρήσκοι. Οι παλαιότερες εκκλησίες χτίστηκαν περίπου το 17ο αιώνα και είναι διαθέσιμες για τους προσκυνητές ή τους τουρίστες. Αυτή όμως που ξεχωρίζει και πρέπει να επισκεφτείτε είναι η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίστρια. Η Ευαγγελίστρα, όπως το συνηθίζουν οι Σκιαθίτες, βρίσκεται κάτω από την ψηλότερη κορυφή του νησιού σε ένα καταπράσινο τοπίο. Η ανοικοδόμησή της άρχισε το 1794 από μια μικρή ομάδα μοναχών του κινήματος των Κολυβάδων που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το Άγιο Όρος με επικεφαλής της ομάδος αυτής τον ιερομόναχο Νύφων. Η κατασκευή της μονής ολοκληρώθηκε το 1806 και κατέστη το κυριότερο κέντρο των Κολυβάδων, το πνεύμα των οποίων επηρέασε έντονα τη ζωή των λογοτεχνών Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, αλλά και όλων των κατοίκων της Σκιάθου. Η Μονή Ευαγγελίστριας βοήθησε σημαντικά ηθικά και υλικά τόσο τα προεπαναστατικά κινήματα, όσο και την Επανάσταση του 1821. Σε αυτήν το 1807 δημιουργήθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε η πρώτη ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό στη μέση επί γαλανού φόντου. Σε αυτήν δε ο Νύφων όρκησε τους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης και εκεί αυτοί κατέστρωσαν το σχέδιο δράσης τους. Στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας φυλάσσεται ένας μεγάλος αριθμός ιερών κοιμηλίων, ένας πραγματικός ιερός θησαυρός. Τέλος, στο παλαιό υλοτριβείο της Μονής, στο οποίο πρόσφατα εγκαταστάθηκε και το Λογογραφικό Μουσείο, είναι εκτεθειμένα πολλά οικιακά σκεύη, αγροτικά και οικοδομικά εργαλεία, αργαλιός και άλλα. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας πρότυπος αμπελώνας για την παρασκευή του περίφημου Αλυπιακού Ίνου που παρασκευαζόταν πολλά χρόνια πριν. Ήδη το 1998 παρασκευάστηκε και φιαλώθηκε δοκιμαστικά στη Μονή ο Αλυπιακός Ίνος έπειτα από διακοπή 150 περίπου ετών. Το όνομά του το οφείλει στον ιερομόναχο Αλύπιο, τέταρτο ηγούμενο της Μονής. Για τον Αλυπιακό Ίνο γράφει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σε δίηγημά του. Στις δραστηριότητες της Μονής συμπεριλαμβάνονται επίσης η παρασκευή παραδοσιακών γλυκών με λιού, τσίπουρου, η εφιάλωση του παραγόμενου ελαιόλαδου κτλ. Σε ποσότητες ικανές για τους προσκυνητές του ναού. Ανηφορίζοντας από τη χώρα σε μια κατάφυτη περιοχή, συναντούμε το ρυπωμένο μοναστήρι του προφήτη Λία. Το 1882, ο Σκιάθιος Γέροντας Διονύσιος ανήγειρε αυτό το λιτό και απέριτο μοναστήρι. Εδώ λέει κάτι πάρα πολύ σοφό και τόσο μα τόσο μα τόσο αληθινό. Η βρύση αυτή φτιάχθηκε το 1904, από ό,τι γράφει, και είναι δαπάνη του Δημάρχου Δημητρίου Πρεβεζάνου. Και γράφει κάτι, γελάει τώρα, δεν ξέρω γιατί. Το παπά δεν λέω αυτό που γράφει, τώρα γιατί γελάει. Καλά, πες. Λέει, εδώ είναι η ευτυχία, εδώ είναι η χαρά, εις τα νερά τα κρύα, εις τα χόρτα τα χαρά. Μόλις προσκυνήσετε και ξεδιψάσετε στην εκατονταετή βρύση, αγναντέψτε την πανοραμική θέα που προσφέρει ο πλάτανος, το απέναντι μαγαζί. Αφύψους του μεγάλου βραχώδους λόφου, ανάμεσα στο σιδερόκαστρο της Ακρογιαλιάς και στη μεγάλη σάραν των γυμνών κατάλευκων βουνών της ακτής, απλώνεται αχανής η θέα. Εκεί υψηλά ηγείρεται ο ναίσκος του προδρόμου. Έτσι παρουσιάζει ο κοσμοκαλόγερος Παπαδιαμάντης το ναό του Αγίου Ιωάννη του Αποκεφαλιστέντα που βρίσκεται στο κατόβλι της παλιάς Καστροπολιτείας. Το παλιό μοναστήρι, μετόχι της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους, ανακαινίστηκε το 1693 από τον ιερομόναχο Νίλο, ενώ το 1925 κατεδαφίστηκε λόγω καθίζησης του εδάφους και χτίστηκε καινούργια εκκλησία με δαπάνη της οικογένειας Γαλάτη. Στο περίβολο της εκκλησίας στέκει ένα μνημείο προς τιμή 4 ανθρώπων που το 1929 σκοτώθηκαν από κεραυνό.